Μετά από προσπάθειες που κράτησαν 27 ολόκληρα χρόνια, το βυζαντινό τείχος της πόλης των Χανίων αποκαλύφθηκε. Η κατεδάφιση των 9 κτισμάτων δεν έφερε στο φως νέα ευρήματα. Ήρθε όμως να αναδείξει ένα σημαντικό τμήμα του τείχους που παρέμενε κρυμμένο από την εποχή της τουρκοκρατίας. Ολοκληρώθηκε και από εμάς ο έλεγχος των υλικών που προήλθαν από την κατεδάφιση των ακινήτων, των κτισμάτων. Συγκεντρώσαμε ουσιαστικά οικοδομικό υλικό αρχαίο που υπήρχε και ελέγχθηκε και σε βαθμό μεγάλο. Σύμφωνα με την εφορία αρχαιοτήτων Χανίων, δεν εντοπίστηκαν τμήματα επιγραφών πάνω στο τείχος, κάτι που θεωρούνταν πιθανό, μιας και κατά την τελευταία οικοδομική του φάση ενσωμάτωσε κατάλοιπα από το λόφο του Καστελίου. Τις επόμενες ημέρες και μετά την απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών, αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία της καταγραφής. Σε δύο μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των τελευταίων παζών και θα δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία. Μόλις αφαιρεθούν αυτά, θα μπορέσουμε να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του τείχους. Θα προχωρήσουμε σε λεπτομερή φωτογράφηση, σχεδιαστική αποτύπωση και θα εγκαταστήσουμε πλέον κρυώματα για να κάνουμε τις πρώτες εργασίες επέμβασης και καθαρισμού του. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχαιολόγων, η ανάδειξη του τείχους είναι δυνατή από την εφορία αρχαιοτήτων και δεν απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προς το παρόν, η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δεν έχουμε έτσι μεγάλα σημεία, είναι δύο σημεία που έχουν δημιουργηθεί εσοχές, έχει αφαιρεθεί δομικό υλικό, αλλά τουλάχιστον στην έκταση που είναι και στην κατάσταση μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Η περιοχή των Μαχαιράδικων αναμένεται να αλλάξει ριζικά όψη μετά την αποκάλυψη του Βυζαντινού τείχους και την ολοκλήρωση των εργασιών. Ταυτόχρονα ο Δήμος σχεδιάζει την πεζοδρόμηση της οδού Σύφακα. Ήδη έχουμε δημοπρατήσει την επέκταση μετά την οδό Χαλών της Καραολή και Δημητρίου και η επόμενη φάση είναι να γίνει και μια μελέτη, η οποία τώρα ξεκινάει, να γίνει και μια μελέτη να δημοπρατηθεί και η πεζοδρόμηση της οδού Σύφακα. Σε εκκρεμότητα παραμένει η κατεδάφιση δύο ετοιμόρροπων κτισμάτων στην οδό Σύφακα και Κατρέ, για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η διοικητική διαδικασία της απαλωτρίωσης.